Τώρα, επειδή μιλάμε για τη στρατηγική και θα μας δείξει και κομμάτια από ομιλία του Ερντογάν φρέσκια, θα δούμε ότι εδώ εξακολουθεί και υπάρχει η γαλάζια πατρίδα. Ή μάλλον πιο σωστά, και υπάρχει και δεν υπάρχει. Πολύ σωστά. Λοιπόν, καταρχάς ο Τούρκος Πρόεδρος ανακοίνωσε την... Το είδαμε πριν από λίγες εβδομάδες ότι ναυπήγησε η Τουρκία, το αποκάλεσε, εγώ δεν είχα ακούσει αυτήν την ορολογία, πρώτη φορά την ακούω, ή μία αεροπλανοφόρο. Όταν ξεκίναγε ναυπήγηση, ούτε ένα αεροπλανοφόρο. Αργότερα έγινε ελικοπτεροφόρο, το αποκάλεσε ή μία αεροπλανοφόρο το πλοίο Ανατολού. Αργότερα θα ναυπηγήσουμε, λέει, αεροπλανοφόρο, θα ναυπηγήσει η Τουρκία. Θα φτάσει, λέει, η Τουρκία σε ένα διαφορετικό σημείο. Αυτό που θα ήθελα και από εσάς και από τους συνδεθεατές μας να δούμε προς το τέλος της ομιλίας, εκεί που χειροκροτεί και ο Υπουργός Άμυνας και οι υπόλοιποι, θα δείτε να γράφει Μαβίβατάν, να υπάρχει μια φρεγάτα, αλλά δεν υπάρχει ο χάρτης. Ο περίφημος χάρτης δεν υπάρχει, σημασία. Που τον διαφήμιζαν, δηλαδή, παντού. Αν θυμάστε, έτσι, αν θυμάστε, και βλέπαμε και τον Τούρκο πρόεδρο, είχε πάει στον αρχηγείο του στόλου, όπου... εκεί υπήρχε πίσω του ο χάρτης και η γαλάζια πατρίδα και με τα σύνορα της γαλάζιας πατρίδας ήταν να τα βλέπουμε. Βέβαια. Δηλαδή μισό Αιγαίο, μισή... Όχι, και έγραφε και συγκεκριμένα πόσες χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα τώρα, είναι. Αν θυμάμαι καλά, 482. Τώρα κάθεται μπροστά και δεν το βλέπουμε, 462. Αλλά βλέπουμε 462. Την εικόνα εδώ. Ναι. Λοιπόν, τι σημασία. Και στην άσκηση γαλάζια πατρίδα δεν είδα καθόλου χάρτη. Ούτε στη φρεγάτα, κάποτε όταν καθόταν η αρχηγή στη φρεγάτα, έβλεπες πίσω το χάρτη. Ούτε τώρα που μιλάει στο ναυπηγείο του ναυτικού της Τουρκίας, εκεί βλέπουμε Μαβίβατάν, εντάξει, γαλάζια πατρίδα, αλλά δεν βλέπουμε το χάρτη. Μάλιστα. Και νομίζω αυτό είναι μια λεπτομέρεια που την καταγράφουμε. Από εκεί πέρα, βέβαιως, οι θέσεις της Τουρκίας όχι ότι αλλάζουν, αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο εικόνας, ας πούμε. Οπτικής, ναι. Εικόνας. Κάπως διαφοροποιείται. Κάτι έχει αλλάξει. Κάτι έχει αλλάξει. Αλλά τα στοιχεία δεν αλλάζουν. Αυτά στην Τουρκία πάντως δεν γίνονται, Μανώλη. Δηλαδή δεν είναι ότι ξέχασαν το χάρτη. Έτσι, δεν φαντάζομαι ότι το ξέχασε κάποιος. Καλά, σε παρακαλώ. Έτσι, δεν είναι. Δεν γίνεται καμία δήλωση, καμία κίνηση τυχαία. Ούτε τα μαχητικά πέταξαν τυχαία πάνω από τα ελληνικά νησιά. Δηλαδή δεν ξέραμε, μήπως να δούμε κτλ. Αυτά δεν γίνονται. Ακόμα και ο χάρτης που θα μπει εκεί όταν είναι ο Τούρκος πρόεδρος, αν θα υπάρχει ο χάρτης γαλάζια πατρίδα ή δεν θα υπάρχει. Πώς θα φαίνεται και τα λοιπά. Είναι πολύ διαφορετικό να χρησιμοποιεί το όρος γαλάζια πατρίδα γενικώς και αορίστως και πολύ διαφορετικό να βλέπουμε σε χάρτη τι περιλαμβάνει η γαλάζια πατρίδα για τους Τούρκους. Είναι άλλο πράγμα. Είναι εντελώς άλλο πράγμα. Γιατί η γαλάζια πατρίδα μπορεί να πει και η Ελλάδα μπορεί να πει γαλάζια πατρίδα και η Ιταλία μπορεί να πει γαλάζια πατρίδα. Γαλάζια πατρίδα, κανένα πρόβλημα. Το θέμα είναι. Τι εννοείς, τι προσδιορίζεις, σωστή, τι εννοείς, ακριβώς, έχει μεγάλη σημασία. Ας δούμε και ζητήσουμε τον Πρόεδρο. Artık şu an itibariyle yarı uçak gemimizi yaptık. Denize indirdik. İnşallah şimdi de tamını yapacağız. Ve tamını da yapmak suretiyle denizlerde çok daha farklı bir yere kavuşmuş olacağız. Ellerini ovuşturarak Türkiye'nin tökezlemesini, hatta yere kapaklanmasını bekleyenleri 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hüsrana uğratmaya devam edeceğiz. Πάντως έχει αξία, επειδή. Είναι άλλη εικόνα πάντως. Όπως το λέει ο Μανώλης, δηλαδή βλέπεις τον Τούρκο πρόεδρο, έχει πίσω μια φρεγάτα και έχει θάλασσα, τίποτα. Επειδή ο Μανώλης όμως τα παρακολουθεί περισσότερο από όλους μας, θα έχει αξία να μας πεις, Μανώλη, τι έχει αλλάξει και βλέπουμε αυτή την ένταση για μία ακόμη φορά. Πριν από 2 μήνες, 1,5 μήνα, μιλούσαμε για μία νέα φάση στην οποία μπαίνουν οι 2 χώρες, Ελλάδα και Τουρκία, γιατί εμείς κοιτάμε πόσο μας αφορούν όλα αυτά. Τώρα βλέπουμε πολύ μεγάλη ένταση στον εναέριο χώρο, παραβιάσεις, μέχρι και την Πρωτομαγιά, επειδή δεν τα είπαμε χθες, είδαμε να έχουμε δεκάδες παραβιάσεις και υπερπτήσεις. Τι έχει αλλάξει, τι έχει συμβεί? Κοιτάξτε, έχουν αλλάξει, πρώτα απ' όλα η Τουρκία, πλησιάζουν οι εκλογές. Δεύτερον, Μητσοτάκης πάει για Ουάσιγκτον, πάει να μιλήσει στη Γερουσία, όπου η Τουρκία περιμένει την έγκριση του Κογκρέσου στο ζήτημα αυτό. Και νομίζω ότι το ταξίδι του Μητσοτάκη θα μας απασχολήσει και εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Προσωπικά εμένα θα με απασχολήσει για πολύ καιρό, διότι θα υπάρχουν πολλά ζητήματα και για την ομιλία που θα κάνει και για τις επαφές που θα κάνει. Ενοχλεί ιδιαίτερα αυτό το ταξίδι. Είναι καθοριστικό, λες, για την επόμενη φάση, λοιπόν. Νομίζω, τουλάχιστον θεωρούν ότι
Είναι αρκετά καθοριστικό όταν, κοιτάξτε, όταν μιλάει ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στην Καθημερινή και βγάζει, δηλαδή επειδή αναφέρθηκε στην Τουρκία και οι αναφορές του ενόχλησαν πάρα πολύ την, ακόμα και την πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα και έβγαλε στο Twitter μήνυμα ότι ο πρέσβης πρέπει να εκφράζει τις απόψεις της χώρας του και όχι τις δικές του προσωπικές υποθέσεις, νομίζω καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ιδιαίτερη ενόχληση. Υπάρχει ενόχληση επίσης στην αναβάθμιση της Ελλάδος. Κοιτάξτε, σήμερα ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό το έργο που γίνεται στην Αλεξανδρούπολη, στα 35-40 χιλιόμετρα από την Τουρκία. Σήμερα, το πρωί. Σήμερα. Σήμερα. Θυμάστε τι έλεγαν για τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτείων στην Αλεξανδρούπολη, ότι είναι απειλή μπροστά στη μύτη μας κτλ. Λοιπόν, μπροστά στη μύτη της Τουρκίας, όπως το λέγανε οι ίδιοι, γίνεται ένα τεράστιο έργο της αποθήκευσης της οικού αερίου, δηλαδή ένας θερματικού σταθμού, όπου θα μπορεί να μεταφέρεται αέριο παρουσία και ξένων ηγετών, Μανώλη, και του ηγέτη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα είναι και αυτός παρόν σήμερα το πρωί εδώ. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία που έχει είναι έξω και πέρα από τα σύνορά μας. Ναι, και αυτό, κοιτάξτε όμως που γίνεται. Δηλαδή, αναβαθμίζεται Κυθράκη για πολλούς και διάφορους λόγους. Όλα αυτά υπάρχουν ενόχλησης.